ότι και η Κόμη και ο Εμποριός σε ισχυρούς νοτιάδες, λέει και πεντάρια να είναι και εξάρια, πόσο μάλλον τώρα που ήταν 7-8, γίνονται πάντα ζημιές. Γίνει θάλασσα έξω. Στον Εμποριό είχαμε ρίξει, από ό,τι γνωρίζετε, εκεί στην πλατεία άσφαλτο την τελευταία εβδομάδα. Δεν μπορεί να κλείσουμε τη θάλασσα με τυχεία, γιατί εκεί έρχεται και το ρέμα από πάνω που πρέπει να είναι ανοιχτά για να φεύγουν τα νερά. Οπότε μπήκε η θάλασσα μέσα στην άκρη της νέας ασφάλτου. Η αλήθεια είναι ότι το έσκαψε λίγο και πρέπει να το αποκαταστήσουμε. Σήμερα ήταν εκεί τα μηχανήματα για να βγάλουν τις πέτρες και τα φύγια, το καθαρίσαμε. Θα αποκαταστήθηκε βέβαια. Και όσον αφορά την Κόμη, ο εξοπλισμός έχει μαζευτεί. Εγώ πέρασα, ήμουνα και χθες. Δηλαδή χάλασαν. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Το μόνο που έγινε με τον εξοπλισμό είναι ότι βράχηκε. Από τη στιγμή που ανεβαίνει περίπου 2 μέτρα η στάθμη της θάλασσας σε τέτοιους νοτιάδες, είναι αυτονόητο ότι, εντάξει, και κάποιες ομπρέλες ίσως παρασύρθηκαν λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι όλα καθαρά. Ο εξοπλισμός, ο δικός μας τουλάχιστον, διαπίστωσε σήμερα ότι έχει μαζευτεί και είναι στο τουριστικό κατάστημα εκεί που το χρησιμοποιούν σαν αναπαιδευτικό χώρο. Βράχηκαν κάποια από αυτά. Θέλω να ευελπιστώ ότι θα γίνει απαραίτητη συντήρηση ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Κακώς βεβαίως έμειναν τόσο χρονικό διάστημα. Ζήτησα σήμερα από την υπεύθυνη μηχανικό που έχει την ευθύνη και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η μηχανικός που έχει τις παραλίες, να το γνωρίζουμε αυτό. Η Κόμη την ευθύνη για τον εξοπλισμό την είχε η κυρία, η μηχανικός που είχε και το έργο, γιατί μέσα από εκεί πληρώθηκαν όλος αυτός ο εξοπλισμός. Και περιμένω να μου δώσει μία έγγραφη απολογία το τι ακριβώς συνέβη. Γνωρίζω βέβαια ότι περιμέναμε να βγει ο διατάχτης, είχε βρεθεί ο ανάδοχος που τα μάζευε, τον οποίο τελικά και πριν βγει ο διατάχτης θα μπορούσε να γίνει ίσως και μια εβδομάδα, 10 μέρες νωρίτερα, αλλά πήγε το Σάββατο ο ανάδοχος, ο οποίος έχει ήδη προκριθεί, και τα μαζέψανε. Μάλιστα. Το C-Track μαζεύτηκε. Ναι, όλα έχουν μαζευτεί από την παραλία. Τα πάντα. Σήμερα το πρωί πέρασα από εκεί, έχουν μαζευτεί τα πάντα. Υπάρχει μόνο από τους μαγαζάτορες εκεί που είχαν κάποιες ομπρέλες καίδες. Εντάξει. Αλλά ο δικός μας εξοπλισμός έχει πλήρως μαζευτεί και βρίσκεται ήδη στις αποθήκες που έχουμε και στον αύριο χώρο του τουριστικού καταστήματος, αλλά και μέσα στο ίδιο το τουριστικό καταστήμα.